Τα παρακάτω ποίηματα της Ελένης Ραβάνη που θα ακούσετε είναι δημοσίευτα. Μου τα εμπιστεύτηκε η ίδια. Την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Εκγεννητής. Το στόμα μου σφάλισε. Όμως εσείς πείτε μου τις απαιτήσεις σας. Ποιες συλλαβές πρέπει να προφέρω. Πού και απα, του και ατα, όλο μαζί. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ποιες γραμματικές και ποιοι κανόνες. Ποια υπαγόρευση σφάλισε το στόμα μου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όμως εσείς πείτε μου ποιες είναι οι απαιτήσεις σας, για να ξέρω πόσο ηλίθιοι είσαστε, που δεν καταλάβατε ακόμα ότι γεννήθηκα άλλαλη, ότι δεν φέρω καμία γλώσσα, γι' αυτό δεν μπορέσαμε ακόμα να συνεννοηθούμε. Το στόμα μου σφάλισε στη γέννα, ήπια τα υγρά του αμνιακού μου σάκου και χωνεύω. Χωνεύω ακόμα τις συλλαβές, τις λέξεις, τις ορθογραφίες, όλα τα συμπλέγματα και τις υποτακτικές, τα μπράβο και τα ζήτω. Χωνεύω τα λιμένα μου γόνατα στον τρόμο της γυροβολιάς στη γη. Χωνεύω τη ματωμένη αγάπη στο δόσιμο, στο πάρσιμο. Χωνεύω τη σκόνη της σερή μου μες στις ιδρωμένες παλάμες μου. Χωνεύω τα τρεξίματα του κόσμου που ανοίγει. Και ανασύρω καμιά φορά μικρούς φθόγκους. Σαν βογκητά βαριά αρρώστου που όλα αναρωτιούνται ποιος δαίμονας τον ζει. Λοιπόν, για να ξέρετε, τη σιωπή στη σκοτεινή της μάνας μου τη μήτρα ρούφηξα. Και χαίρομαι την προσμονή, ασφαλισμένη κι άλλαλη, να μην καταλαβαίνω τίποτα. Χανιά, 2011. Ορθόδοξοι και άλλοι. Μας έπνιξε όλη αυτή η ορθοδοξία. Άλλο ένα βήμα για αυτούς που πάντα μιλάνε, για τους κυρίους κυρίους άκηδες, άκους, πούλους και λοιπούς, που αλληλοσυγχαίρονται, που αλληλοχαιρετιούνται, που αλληλογνωρίζονται, που αλληλοθαυμάζονται, που αλληλοβραβεύονται, που αλληλοβαριούνται, που έχουν όλες τις φωνές, που έχουν καλούς τρόπους, που έχουν όλα τα βήματα. Και πάνε και έρχονται ρηχοί πολυλογάδες, και κρύβουν τον ορίζοντα πολύ απασχολημένοι, ψάχνοντας δίθε για να βρουν λόγια για να εκφράσουν τα βαθιά και ανίποτα νοήματα που κάπου, κάπως πλανιούνται. Και δεν σκέφτονται ότι στέριψε η κεφάλα τους όπως στέριψε η ζωή τους, και πως τα λόγια μετακόμισαν εκεί που δεν μιλάνε. Και οι ίδιοι επιτέλους να σιωπούν, να κάνουν ησυχία, μήπως ακούσουν τη σιωπή αυτών που δεν μιλάνε, και που τους αφαιρέθηκε πριν γεννηθούν ο λόγος, και αυτοί οι ορθόδοξοι, οι πολυχρονεμένοι, να μείνουν στα μουσεία τους, βουβοί επιτέλους, αφού δεν έχουν τίποτα να πούν. Νοέμβριος 2014. Με τη μέθοδο της κρουαζιέρας. Έχοντας το ελεύθερο να κυκλοφορούν παντού όλες τις ώρες, να συναθρίζονται, να ομιλούν, να νομοθετούν, επενδύοντας σε όλες τις διευκολύνσεις, σε όλα τα δικαιώματα, σε ό,τι υπόθηκε και γεννήθηκε για σας, με τη μέθοδο της ελάσσονας λογικής που ονομάστηκε κοινή, θα σας ανασταίνουν για να πάτε κρουαζιέρες 10 μέρες στην Αλάσκα ή στην Καραϊβική ή κάπου στη Μεσόγειο. Και εκεί, από τα μεγάφωνα, θα σας θυμίζουν την ώρα του φαγητού, του χορού, του ύπνου, του έρωτα, του παιχνιδιού, του γέλιου. Γιατί οι νεκροί δεν θυμούνται. Θα ακούτε τραγούδια και κατατοπιστικές ενημερώσεις, θα θέλουν να περάσετε καλά στην κρουαζιέρα. Γιατί οι νεκροί δεν θέλουν. Μα εσείς δεν θα έχετε τίποτα, δεν θα είστε πουθενά. Θα έχετε εξαφανιστεί, θα έχετε πεθάνει. Χωρίς να έχετε ούτε το δικαίωμα της απουσίας, ούτε μια ώρα δοκιμασία, χωρίς μεγάφωνα, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς πληροφορίες, ούτε το δικαίωμα της σύνθλιψης, ούτε το δικαίωμα να πέστε στη θάλασσα να πνιγείτε, γιατί οι νεκροί δεν δικαιούνται άλλο θάνατο, παρά τον υπαριθμό θανάτου που εξαγόρασαν, που πήρε κωδικό, που εγγράφηκε, που ζήσαν. Με τη μέθοδο της κρουαζιέρας, με εταιρείες και με γραφεία τουρισμού, μια νέα ράτσα ξεκίνησε να κατοικήσει τον πλανήτη. Θα έχει όλα τα δικαιώματα και θα κρατά το δίκαιο για σημαία. Το λέω και το εννοώ. Κανείς δεν θα θυμάται καμία άλλη μέθοδο να ζήσει ή να πεθάνει. Το αναρχικό το στόμα σου ρίχνει αυτοσχέδιες βόμβες. Τρομάζουν όσοι αδιάφοροι πηγαίνουν στη δουλειά τους. Τρομάζουν όσοι ξέχασαν πώς είναι ο κρότος. Τρομάζουν όσοι στέκουν σε ουρές, όσοι ζουν στη σκόνη τόσο που οι ίδιοι σκόνοι γίνανε. Τρομάζουν όσοι ζουν με στη σιωπή. Όσοι χάσαν τον αριθμό των άστρων. Τρομάζουν όσοι χάσαν τον τρόπο να αγαπάνε, να εμπιστεύονται. Τρομάζουν όσοι φοβούνται. Όσοι παίρνουν φάρμακα για να αποκοιμηθούν. Όσοι δεν βλέπουν όνειρα, όσοι πηγαίνουν νήσια. Όσοι αποταμιεύουν τα ίδια τα παιδιά τους για να τα καταναλώσουν σε εποχές ανάγκες. Τρομάζουν όσοι άλλους τρομάζουν για να κυλάει σαν ποταμός και σαν πνιγμός ο τρόμος. Τρομάζουν όσοι φοβούνται το κορμί και εδώ και εκεί το εκθέτουν για να είναι ένοχο, μουγκό. Τρομάζουν όσοι νουθετούν, όσοι δικάζουν, όσοι δείχνουν. Όσοι δεχθήκαν να κλείσουν το μυαλό τους σε ένα κουτί και το βάλαν στο σαλόνι και κλείσανε το λόγο τους ανόητες εκφράσεις. Όσοι λένε ευχαριστώ για τα σκουπίδια της ζωής. Όσοι καταναλώνουν πνευματικές τροφές και άνοστα τραγούδια και μένουν να θαυμάζουν τους προβολείς της δύναμης μιας άχαρης αυταπάτης. Τρομάζουν όσοι αναμασούν λόγια που δεν κατάλαβαν. Όσοι φορτώνουν στις λέξεις την αρρώστια τους, ενώ αυτοί μιλούν με τον ευγενικό, τον στρογγυλό, τον δήθεν δημόσιο λόγο. Τρομάζουν όσοι δηλώνουν σόφρονες, τίμοι, συνετοί. Όσοι αναβάλουνε και όσοι κυκλοφορούν μόνο ώρες που πρέπει. Το αναρχικό το βλέμμα σου τους αποτελειώνει. Τα χάνουν όταν σε βλέπουν γυμνό, ζώδι, πεινασμένο, χωρίς καλύματα, χωρίς καμιά κουκούλα,
χωρίς μια στάλα εντροπής, χωρίς καμία τύψη. Χωρίς το φόβο να είσαι μόνος σου, μη μοιάζεις με κανέναν. Μόνο τις άναρχες τις ρίζες σου να πλώνεις από κάτω, αγγίζοντας τα έγκατα, πιέζοντας τον ουρανό και τα αναρχικά τα μάτια σου να αναποδογυρίζουν, αγάπη μου, τον κόσμο. Ο κόσμος όπως είναι. Ξεκίνησε σιγά σιγά και κάποτε χάθηκαν όλα. Οι φίλοι, η δουλειά μου, το σπίτι, η αγάπη μου, τα ρούχα, τα λεφτά μου, τα σχέδια που έκανα, οι ελπίδες, τα όνειρά μου, τα μέρη και το όλο, τα όρια, τα βήματα, οι μύθοι και τα φώτα. Στο τέλος, χάθηκες κι εσύ. Και τότε στάθηκε αντίκρι μου γυμνός ο κόσμος, ακτινοβόλος, με μια λάμψη ιερή που έχουνε τα κόκαλα που μείνανε χρόνια στον ήλιο. Κι ήτανε σκελετός ενός γέρου και μωρού, αλόκοτος και ξένος, και με ρώτησε. Έτσι όπως είμαι, μπορείς να με ερωτευτείς? Και του είπα, ναι, και έτσι μπορώ. Και δάκρυσε ο κόσμος. 16 Νοεμβρίου 2013. Σωτηρίες και ερωτηματοθεσίες. Μάτια θα αγωνίζονται. Εγώ θα μένω άσωτη, με αδιανό κεφάλι να τριγυρνώ στην πόλη τους, ψάχνοντας τα σκουπίδια. Θα κάθομαι στην άσφαλτο σε βρωμερά παγκάκια. Θα τσαλαβουτώ με στα νερά και θα ζητώ να μάθω. Τι λέει τούτη η σιωπή που απλώθηκε στους δρόμους? Τα ηλεκτρονικά συστήματα, οι φράχτες, οι συναγερμοί, τι κλείνουν απ' έξω? Τι καταναλώνουν τα σώματα για να ξεχνάνε και για να μην νιώθουν τη συντριβή της μέρας? Τι βλέπουν τα μάτια αυτών που αντιστέκονται στα όνειρα, στα δάκρυα, στο μέσα του σκοτάδι? Τι λένε τις νύχτας οι φωνές και οι φυλακισμένοι πώς δικάστηκαν? Πού βρίσκονται τα τείχη? Εκείνο το παράθυρο εκεί, γιατί είναι κλεισμένο πάντα? Πώς αναπνέει και πώς ζει αυτός που μένει μέσα? Γιατί είναι φυσικό και λογικό και πρέπον να υπάρχουν άνεργοι, ξένοι, ζητιάνοι, περιθωριακοί, άθλοι, χαμένοι, ομάδες αδύνατων συμπολιτών όπως τους λένε, και να ζητούν έλεος, επιδόματα, την άδεια για να ζήσουν? Και πώς τα είχαν να ζουν οι δυνατοί? Ποιοι έμποροι αγοράσαν τη φαντασία των παιδιών και πούλησαν πτυχία μαζί με ψίχουλα ζωής και ένα μέλλον άρρωστο, τραγικό, από παντού κλεισμένο? Και πώς μιλάνε τα παιδιά που χάσαν τη μιλιά τους? Ποιος δεν πάει σπίτι του και στέλνει τη σκιά του? Και πώς ερωτεύονται οι άνθρωποι που ληστεύτηκαν, που χάσαν την αφή τους, την όραση, την ακοή, την δύναμη να είναι αδύναμη σαν βρίσκονται μαζί με την αγάπη? Και επιτέλους, ποια είναι αυτή η φωνή που συνεχώς μιλάει, 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 και πού πολλαπλασιάζεται στους αδιανούς τους δρόμους, στις πόλεις τούτης τα μεγάφωνα, και απλώνεται παντού, και έρχεται και σε βρίσκει? Πού πήγαν οι άλλες φωνές? Πού βρέθηκαν τόσοι στρατοί? Πώς φτιάχτηκαν τόσοι νόμοι? Ποιος καταχωρεί, ποιος απαριθμεί και ποιος χαράζει δρόμους μέσα στους εγκεφάλους για να περνούν με άνεση και την ταχύτητα που η εποχή ζητάει, η φρίκη και η ανία? Και πώς υμνούν οι ποιητές στην εποχή ετούτη? Έτσι ρωτάω. Και έτσι περνώ απέναντι στα κόκκινα φανάρια, και έτσι σιωπώ και ακούω μέσα από πολλά νερά τα ψάρια να μιλούνε. Και έτσι μένω απέναντι να θαυμάζω τα σπίτια και τους κάδους, τα γήπεδα, τα σχολεία τους, τους τάφους τους και τα αυτοκίνητά τους, την τάξη και την παγωνιά της βυθισμένης πόλης. Έτσι εγώ άσωτη θα μένω, ας θέλουν να με σώσουν, ας ψάχνουν, ας αγωνιούν. Και όταν κάποτε θα αρχίσω να γελάω, θα ξεχυθεί το γέλιο μου από τα σωθικά μου, απίθαρχο κύμα οστικό, κύμα που θα τραντάξει όλες τις λύσεις τους και όλες τις σωτηρίες. 13 Σεπτεμβρίου 2014. Ο ζωντανός ο Νέρον. Μείνετε συντονισμένοι, για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε με έκτακτο δελτίο. Ακούγεται σοβαρή μουσική. Όχι πολύ σοβαρή. Κάτι μεταξύ εγρήγορσης και επιφυλακής για κάτι που έχει γίνει βαρετό. Για τίποτα νεότερο δεν θα μας ενημερώσετε. Εδώ και αιώνες καίγεται ο κόσμος. Πώς σας διέφυγε? Είναι εντελώς παλιό αυτό που λέτε νέο. Και καμία ζωντανή σύνδεση δεν θα έχετε να κάνετε, γιατί ο μόνος ζωντανός είναι ο Νέρον. Εδώ και αιώνες οι Νέρονες περιπολούν και πυρπολούν την οικουμένη. Πώς δεν το καταλάβατε? 24 Ιουλίου 2018. Ιστορίες νοσηλείας στη βραδινή σύναξη των αποκλειστικών. Πριν ξημερώσει σήμερα, πήραν τον Κωστή, άντρα πανύψηλο, κάποτε ευτραφή, υπάλληλο του Δήμου. Εν μια νυχτή κατέρευσε στο μυαλό του, σε 6 μήνες στο σώμα του. Του πήρε 52 χρόνια να πεθάνει. Όπως το είχε προβλέψει αποκλειστική, στη βραδινή σύναξη των αποκλειστικών που κάνουν τσιγάρο, πριν ξεκινήσει η βάρδια τους 11-7 και βάλουν τις άσπρες τους στολές. Ξέρουν αυτές και έχουν δει πολλά τα μάτια τους από κορμιά και από ζωές. Βρέθηκα κι εγώ εκεί και ψέλισα δύο λόγια, όπως κάνουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιπτώσεις. Μετά, κοιμήθηκα. Τα ξημερώματα πήραν τον Κωστή, άντρα πανύψηλο, αγγυλωμένο, σκελετωμένο ολομόναχο, τυλιγμένο με ένα σεντόνι στο φορείο. Αν και στη σύναξη υπόθηκαν άλλα, πως ήταν χωρισμένος και παρόβιος, πως ήταν καλό παιδί αλλά άμυαλος, και πως τόσες μέρες κανείς δεν ήρθε να τον δει, ούτε η πρώην γυναίκα του, αν και την ειδοποίησαν πως είναι στα τελευταία του, ούτε τα παιδιά του, τουλάχιστον το αρσενικό, 17 χρονών, πατέρας τους ήταν. Μόνο ένας φίλος του, από τη δουλειά, από τα μπαρ, ποιος ξέρει. Αυτός που τον βρήκε συφοριασμένο στο μπάνιο και τον έφερε εδώ,
και πως είχε σταματήσει το φάρμακο της πίεσης και έφαγε το κεφάλι του. Ο Κωστής τοποθετήθηκε στο ψυγείο. Η σύναξη σήκωσε τα χέρια ψηλά. «Τι με λιγενέστε, ο Θεός!» Βρέφος εγκαταλελειμμένος στα σκαλιά του παγωμένου κόσμου. 52 χρόνια πέθανε από αστεία αγάπης. Μετά ξημέρωσε. 1η Ιουλίου 2017. Η ευθεία Α, Β. Θα μιλήσω για πράγματα απλά, με λόγο απλό της εποχής και όχι με τσιριτζάτζουλες και κοψευόμενους τρόπους των ποιητών των άχρηστων. Ας πάνε να χαθούνε. Εδώ χρειάζεται λόγος απλός για το λαό, να εξηγεί σαν τον αυτιά, να εκρήγνεται πως ο Παπαδάκης. Χρειάζεται λόγος ευθύς. Ποιος έχει τη διάθεση πολύπλοκα, συνθετικά, διαλεκτικά και εν τέλει να σκέφτεται γελία, να αναιρεί, να επανεξετάζει, να σκέφτεται το πιθανό και αυτό το απίθανο, αυτό που δεν μπορεί άλλος να ειδεί για να το εξηγήσει. Αυτά ήταν για άλλες εποχές, όταν οι άνθρωποι είχαν χρόνο για ξόδεμα, για σκέψη, για ραχάτι. Το πιο απλό λοιπόν που σκέφτομαι είναι μια τέλεια ευθεία. Το πιο απλό, το σύντομο, τον τέλειο ευθύ δρόμο ανάμεσα σε δύο σημεία. Ας πούμε από εδώ που βρισκόμαστε, από το σημείο Α, ας μην αναλύσουμε το πώς βρεθήκαμε εδώ. Είναι κουραστικό, ιστορικό και κάπως δυσάρεστο να μπλέξουμε με τέτοιες αναλύσεις. Από εδώ λοιπόν που είμαστε, κλείνουμε όλα τα περάσματα και τις διακλαδώσεις, κανείς να μην παρεκτραπεί, κανείς να μην ξεφύγει. Μόνο κάτι τρελή, ρομαντική, που αγαπούν τον κίνδυνο. Άστους αυτούς, αφού επιμένουν, ας χάνονται σε λαβυρίνθους ιδεών, σε υψίπεδα οραμάτων. Τραβάμε λοιπόν μια ευθεία, μια κοινή, μια ομοιόμορφη γραμμή, ένα κοινό καλούπι που ο καθής μπορεί να μπει να βρει τον εαυτό του. Τελείωσαν τα χειροποίητα είδη, οι χειροποίητε αυτοί, ποιητικά απολυθώματα που παθιάζονταν, που ονειρεύονταν κόσμους δίκαιους, που δίπλωναν από τον πόνο ενός ακανόνιστου με πολλές γωνιές αντίθασης ο εαυτού. Έχει τα καλά της η ευθεία γραμμή, είπε πατημένη. Τραβάμε λοιπόν ίσια την ευθεία γραμμή και πάει αυτή και σταματάει ως τον κρόταφό σου. Και εκεί μια διαφήμιση, ένας οργανισμός κοινοφελής, ένας τολμηρός επενδυτής, ένας ανθρωπάκος βουλευτής, ένας εμποράκος ποιητής, ένας λαμπρός αναλυτής, ένας χορηγός χρυσός, ένας πατριώτης φλογερός, ένας κομψός χρηματιστής, ένας οίκος αξιολογητής και ένας κοκοράκος, μια αγορά, κάτι με αντίληψη πλατιά, κάτι που λέγεται απλά, τόσο απλά, βάζει μια τελεία που ας την πούμε Β. Για πράγματα λοιπόν απλά όπως το ΑΒ, ανάμεσα σε δύο τελείες μια ευθεία γραμμή, ενός παλμογράφου ισιά γραμμή, για την ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό με λόγια απλά ήθελα να μιλήσω, και όχι χειροκροτήματα ευχαριστώ πολύ για την υπομονή και για την προσοχή σας. 29 Δεκεμβρίου 2013.